είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα, εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν? Ο δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάκης αυτόν και εισπύρε έριψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δύνασε τι, βοήθησον ημάς, σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, εάν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατέρας του παιδιού, με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθημη εις την απιστία μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι συνετρέχει όχλος, επιτίμησε το πνεύμα το ακάθαρτο, λέγω προς αυτό, το πνεύμα το άλαλο και κοφό, εγώ σε προστάζω, έξελθε από αυτού και μην εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγαν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη χείρας, ήγηρε αυτόν και σηκώθη. Και όταν εισήλθε εις οίκον, οι μαθηταί αυτού ρώταν αυτόν κατηδίαν, γιατί εμείς δεν ειδυνήθημε να ευγάλουμε αυτό? Και είπε προς αυτούς, τούτο το γένος δεν δύναται να εξέλθει διοδενός άλλου τρόπου, ή μη διαπροσευχής και νηστείας. Μπορούμε να πούμε αμήν στο λόγο του Κυρίου σήμερα. Λόγος ζωοποιός, λόγος ενεργητικός, λόγος δυνατός, λόγος εμπνευσμένος από το Πνεύμα το Άγιο για όλους εμάς σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να έρθουμε λοιπόν λίγο σε αυτή την κατάσταση την οποία έχει έρθει ο Κύριός μας την ώρα αυτή. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, θα έλεγε κανένας, γιατί έπεται μιας πάρα πολύ όμορφης ενέργειας την οποία κάνει ο ίδιος ο Κύριος, εκλέγοντας κάποιους από τους μαθητές, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, και τους ανεβάζει πάνω στο όρος. Αλληλούια. Θέλει να τους δείξει κάτι. Είναι ο Κύριος προσωπολήπτης? Είναι ο Κύριος αυτός ο οποίος ξεχωρίζει άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο? Όχι, αδελφοί. Αυτό που έχει σαν βάση ο θρόνος του Θεού, ο θρόνος του Θεού είναι, εδράζεται πάνω στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός τους αγαπάει όλους, γιατί ο Θεός είναι αγάπη, αλλά και πρωτίστως ο θρόνος του εδράζεται πάνω στη δικαιοσύνη. Και βέβαια ο Κύριος διακρίνει μέσα σε αυτούς τους μαθητές, τους οποίους ο ίδιος έχει επιλέξει, τους οποίους ο ίδιος θα χρησιμοποιήσει, καθώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, είναι ζηλωτές, γιατί ο ίδιος ο Κύριος επιλέγει ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους και τους καλεί, γιατί είναι ο μόνος πρώτον που γνωρίζει τις καρδίες αυτών και βλέπει ότι μέσα στις καρδιές τους υπάρχει ζήλος. Κάτι που, το οποίο πρέπει και θα θέλαμε να βλέπει και σήμερα ο Κύριος στις καρδιές μας. Μα πιστεύω δεν είναι αρκετό? Πιστεύω είναι υπακοή και εμπιστοσύνη, το έχω πει και το ξαναπώ, αλλά πρέπει να υπάρχει και ζήλος. Το έργο του Θεού γίνεται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήλο. Και για να παρομοιάσω αυτό το ζήλο, τον παρομοιώσω με μια πείνα, με μια δίψα. Ο άνθρωπος του Θεού, για να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός, πρέπει να βλέπει το έργο του Θεού και να αισθάνεται ότι είναι μέτοχος του. Να έχει μια πείνα, μια δίψα. Δεν μπορεί να... ο συμβολισμός είναι μοναδικός. Όταν πεινάς, τι κάνεις? Τρέχεις, ψάχνεις, θέλεις να φας. Παραμερίζεις όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να σε ενοχλούν ή να σε να θέλεις να κάνεις, να μεριμνήσεις. Τα παραμερίζεις όλα αυτά. Ιδιαίτερα η δίψα, Όταν διψάς, σταματάς. Μετά σταματάς να λειτουργεί το μυαλό σου και σκέφτεται μόνο το πώς θα πάει να ξεδιψάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να τραφεί. Να χορτάσει και μετά όλα τα άλλα έπονται. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού, ο οποίος θέλει να γίνει εύχριστο εργαλείο, γιατί προσευχηθήκαμε γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι μήνυμα από τον ουρανό αυτό το οποίο δόθηκε,
Να γίνουμε όλοι εύχριστα εργαλεία στα χέρια του Κυρίου, αλλά πρέπει ο Θεός να βρει μέσα σου ζήλο. Αυτό δεν θα το κάνει ο Θεός, αν και θα το κάνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Από τον καναπέ δεν γίνεται συνεργασία. Από το κρεβάτι δεν γίνεται συνεργασία. Από το ίντερνετ δεν γίνεται συνεργασία. Συνεργασία γίνεται όταν έχουμε παρουσία, κοινωνία. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στο σώμα του Χριστού. Και όχι μόνο απλώς παρουσία και κοινωνία, αλλά ζήλο, αδελφοί, όρεξη, δίψα για την επέκταση της Βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ επιλέγει τον Πέτρο. Ο Πέτρος, ο στυλοβάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ο πρώτος ο οποίος θα σηκώσει ανάστημα σε όλη την ανθρωπότητα, τη γνωστή, και θα κηρύξει Ιησού Χριστό και αυτόν ανεστημένο. Είναι η γέφυρα του ουρανού και της γης το κήρυγμά του. Είναι η ένωση του ουρανού, του ανεστημένου Χριστού που είναι στον ουρανό και του αδύναμου, ταλέπορου και πληγωμένου ανθρώπου με το κήρυγμά του. Άμα δεν είχε ζήλο, αν δεν είχε όρεξη, αν δεν είχε δίψα, αν δεν είχε πόνο, αν δεν είχε ενδιαφέρον, αν δεν είχε όλα αυτά μέσα στην καρδιά του, δεν θα μπορούσε να γίνει εργαλείο. Έγινε όμως. Γι' αυτό και ο Κύριος τον πήρε μαζί τους αυτό το όρος για να δει το μετατάφτα. Και εμείς σήμερα είμαστε μακάρι, γιατί αν και δεν είδαμε, πιστεύουμε, αδελφοί, αμήν. Αλληλούια. Ναι, Κύριε, πιστεύουμε στον ανεστημένο και ένδοξο Κύριο. Και αν δεν μας αξίωσες να σε δούμε με το σώμα το μεταμορφωμένο, όπως αξίωσες τους δούλους, τους ζηλωτές, τους απαρχείς, από αυτό εδώ τον άβονα μπορώ να πιστοποιήσω εξ ονόματι όλων ότι τον έχουμε δει ανεστημένο. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδελφοί. Τον είδαμε ανεστημένο και ένδοξο. Τον είδαμε Κύριο στη ζωή μας. Ποιος από εμάς ήταν άξιος να σταθεί σε αυτό το έδρανο σήμερα? Κανένας. Ακόμα και αν ήσουν γεννημένος μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας αν δεν έχει, αγαπητοί αδελφοί, αυτή τη μαρτυρία μέσα του. Την οποία δεν πρέπει να την αφήσει να ξεδοριάσει, να εξατμιστεί, να φύγει. Αλλά πρέπει να την ποτίσει. Με ζήλο. Με αυταπάρνηση. Με καταδίκη της προσωπικότητάς του. Για να μπορέσει ο Θεός να πλάσει το χαρακτήρα του και το εργαλείο του έτσι όπως αυτός το θέλει. Αλληλούια! Το μοναδικό εμπόδιο το οποίο έχει ο Θεός να υπερνικήσει είναι το εγώ σου. Όταν θα σταματήσεις να λες εγώ και να λες με τη χάρη του Θεού εμείς, τότε είσαι εύχριστο εργαλείο στα χέρια του Κυρίου. Αλληλούια! Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο πόσο γλαφυρά μας περιγράφει τον πόνο του, τη δίψα του, την επιθυμία του να γίνει το έργο του Θεού, να σταθούν οι ψυχές σε σημείο που έχει φάει ξύλο, έχει μείνει μηθανής, τον έχουν πετάξει έξω νομίζοντας ότι έχει πεθάνει και μετά που σηκώνονται πηγαίνει, λέει, στους μαθητές και άρχισε, λέει, να παρηγορεί αυτούς με πολλούς λόγους. Γιατί? Γιατί επιποθούσε τη Βασιλεία των Ουρανών να βρει τρόπο και τόπο να εξαπλωθεί. Αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν ο σκοπός της ψυχής του. Να αγωνιστεί τον καλό αγώνα. Να υπηρετήσει την αποστολή την οποία του έδωσε ο Θεός. Αυτός είναι ζηλωτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ό,τι έχει κάνει ο Παύλος είναι δια της χειρός του Κυρίου των δυνάμεων. Αυτός το μόνο το οποίο έκανε είναι να καταθέσει τη ζωή του στα χέρια του Κυρίου, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλά χρόνια αγωνίζομαι, αυτά τα λίγα, ας πούμε, εντάξει, πάρα πολλά είπα τώρα και εγώ μια υπερβολή. Αυτά τα λίγα χρόνια που αγωνίζομαι και πάλι βλέπω ότι υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά μου που δεν έχει δοθεί. Και πάλι παρατηρώ ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φιλοξενώ μέσα στην καρδιά μου και δεν αρέσουν στον Κύριο. Αλλά από την άλλη ευχαριστώ το Θεό για τη δίψα και την πείνα που έχει βάλει μέσα στην καρδιά μου για το έργο του Θεού. Αλληλούια! Και δεν έχει σημασία από πού υπηρετείς
τον Κύριο και την Εκκλησία του Χριστού. Σημασία έχει να την υπηρετείς. Σημασία έχει να πονάς. Σημασία είναι να είσαι παρόν, να χτυπάς την πλάτη του αδελφού, να έχεις ένα λόγο παρηγοριάς, ένα λόγο ενισχυτικό, μια στήριξη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει ανεβάσει στο όρος πάνω τον Ιάκωβο. Πρέπει να τον στηρίξει τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος πολύ γρήγορα και σύντομα θα φύγει μέσα από την ζωή αυτή. Θα χρειαστεί. Γιατί? Για τις ανάγκες του έργου του Θεού. Θα μου πεις, έπρεπε να φύγει κάποιος για να εξαπλωθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητοί αδελφοί, δεν ξέρουμε ποια είναι τα γεγονότα τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά την ώρα που ο Ιάκωβος φεύγει από τη ζωή αυτή και η Εκκλησία μένει. Τι συναισθήματα, τι ενέργειες, τι σκέψεις. Ένα μπορούμε να πούμε, αφού δεν μπορούμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Θεού και να βγάλουμε σαφή απάντηση, ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό ή στους αγαπώντας το Θεό. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας άλλος παρά μόνο ο άνθρωπος που έχει γευτεί. Ο άνθρωπος που έχει ακουμπήσει τώρα τη ζωή του πάνω στο Ευαγγέλιο. Μα τρελός είσαι, άνθρωπέ μου. Δεν βλέπεις τι έγινε στη ζωή σου. Τι άλλο περιμένεις? Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Δεν είναι αυτό για τον άνθρωπο που έχει ακουμπήσει τη ζωή του πάνω στο Ευαγγέλιο. Γιατί με τα βεβαιότητας ο λόγος του Θεού που είναι ναι και αμήν λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό και ότι με τα ταύτα επίκειται ευλογία. Αλληλούια. Άρα ο υπομείνας ως τέλους, ούτως θέλει σωθεί, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κανένας δεν υποσχέθηκε ότι ο δρόμος μας δεν θα έχει ταλαιπώρια. Η σωτηρία είναι δωρεάν. Το κέρδος όμως της σωτηρίας έχει κόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σωτηρία τη λάβαμε δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανεστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αυτό το αμήν ακούγεται στα σύμπατα και σπάνε τα δεσμά. Ευχαριστούμε τον Κύριο και έρχεται η ενέργεια του Θεού, τη σωτηρίας του ανθρώπου. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, σωσμένος πλέον, εργάζεται με τα φόβου και τρόπου τη σωτηρία αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ατονεί, δεν αποκάμει. Τα πίσω τα ξεχνάει, τα μπροστά τρέχει. Δεν διαδικάζεται τα του κόσμου, όπως ο Ισάφ. Δεν ερημνάει για τη σάρκα του, όπως ο Δημάς που αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Αλλά τι κάνει? Με τα φόβου και τρόμου εργάζεται την εαυτού σωτηρία. Γνωρίζοντας ότι σε πολλά φταίει, γνωρίζοντας ότι θα έρθουν στιγμές οι οποίες δεν θα φαίνεται ο ήλιος, αλλά ξέρει μέσα στην καρδιά του ότι πίσω από τη συννεφιά είναι ο Κύριος. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το ήξερε η Εκκλησία του Χριστού. Ότι πίσω από αυτά τα οποία θα συμβούν με αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο επέτρεψε ο Θεός να φύγει γρήγορα, υπάρχει η ευλογία του Χριστού. Έμεινε και κέρδισε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα ο Ιάκωβος, μπορούμε να πούμε, αδελφοί, αγαπητοί, ότι ο Ιάκωβος είναι ο πιο κερδισμένος από όλους. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει: μακάρι είναι οι θανόντες εν Κυρίω από του νυν. Δύσκολο ο άνθρωπος να το χωρέσει αυτό μέσα στην καρδιά του, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα του Λόγου του Θεού. Να μείνουμε πιστοί, όχι μόνο περιμένοντας την αρπαγή της Εκκλησίας, που βεβαίως είναι πάρα πολύ κοντά και βεβαίως τα γεγονότα τα αποδεικνύουν, αλλά να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, γιατί το αύριο δεν μου ανήκει. Το αύριο ανήκει στον Κύριο. Και αν ο Κύριος θέλει να συλλέξει τα πολύτιμά του, ποιοι είμαστε εμείς να τον εμποδίσουμε? Αρκεί εμείς να μένουμε στην πίστη, αρκεί εμείς να είμαστε εργαλεία εύχριστα
και πάντοτε να προσευχόμαστε για την εξάπλωση της Βασιλείας των Ουρανών. Και βέβαια ο Ιωάννης, ο τρίτος ο οποίος καταξιώθηκε να σταθεί σε αυτό το όρος και να δει τον Κύριο, αλλά εκτός από το ότι είδε τον Κύριο, άκουσαν και τη φωνή του ίδιου του Θεού, ο οποίος είπε «Ούτως είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε». Αλληλούια. Είναι ο άνθρωπος που μέχρι τα βαθιά γεράματα παρέμεινε πιστός, ακόμα και όταν έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να κηρύξει, έλεγε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτόν τον άνθρωπο τον διατήρησε σε ζωή μέχρι τα βαθιά του γεράματα, γιατί είχε κάτι να του δείξει. Και βέβαια αυτό που είχε να του δείξει δεν τον βρήκε μέσα στα παλάτια και στα μαξιλάρια. Βάλε του παππού ένα μαξιλάρι από εδώ, βάλε και του παππού ένα άλλο μαξιλάρι από εκεί. Κάτι θα δει, κάτι θα ακούσει, να μας το πει και εμάς από τον Θεό. Ήταν αδελφοί μέσα φυλακισμένος στην ίσο Πάτμο για τη μαρτυρία του Χριστού. Και αξίζει τον κόπο να πάτε στην Πάτμο, να δείτε ποιο ήταν το κελί το οποίο είχαν βάλει τον Απόστολο Ιωάννη, γιατί μέχρι σήμερα είναι εκεί, και θα καταλάβετε πού ήτανε όταν οι άνεμοι και τα κύματα και η αλμύρα τσάκιζε αυτό τον βράχο που ήταν εκεί πέρα. Και μέσα σε αυτό το κελί ήταν αυτός ο άνθρωπος για το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και αυτόν, έχοντας τη βεβαιότητα και την πίστη και την επιθυμία να μείνει μέχρι εκείνη την ώρα, ο Κύριος τον κατεξίωσε να του δώσει σαν αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έκανε? Τον χρησιμοποίησε, αγαπητοί αδελφοί, σαν εργαλείο χρήσιμο στα χέρια του Κυρίου, και μέχρι στις μέρες μας σήμερα διαβάζουμε αυτό που δια Πνεύματος Αγίου αποκαλύφθηκε σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, έχοντας δει την παρουσία του Κυρίου, έχοντας απολαύσει τον Κύριο, έχοντας γνωρίσει ότι πλέον ακολουθούν αυτόν τον οποίον συστήνει ο Πατέρας όσο εδύνατο, κατεβαίνουν από το όρος για να μπουν μέσα στην πραγματικότητα, στην αληθινή ζωή. Στην αληθινή ζωή υπάρχει ένα άλλο επεισόδιο. Εκεί, όταν ήρθε προς τους μαθητές, είδε προς αυτούς όχλων πολύ και γραμματείς κάνοντας, λέει, συζητήσεις με ταυτόν. Οι μαθητές συζητάνε με τους γραμματείς. Συνδιαλέγονται. Υπερασπίζουν το όνομα του Κυρίου. Είναι με τον Ναζωραίο. Έχουν δει θαυμάσια μεγαλεία, έχουν γίνει μέτοχοι. Τους έδωσε εξουσία. Και αυτό είναι ένα ωραίο σημείο που πρέπει να σταθούμε, αδελφοί. Τον άνθρωπο τον οποίο κάλεσε ο Θεός, τους έδωσε εξουσία. Πρώτον, εις εσάς εδώ και λέει εξουσία να ονομαστείτε τέκνα Θεού. Αλληλούια! Όλοι εμείς έχουμε αυτή την εξουσία. Οι δυνάμεις τις πνευματικές το αναγνωρίζουνε. Άγγελοι του Κυρίου στρατοπεδεύουνε κύκλο των φοβουμένων αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχεις την εξουσία να επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Κάτι που δεν το έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Και αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα μέσα στην καρδιά μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτή η εξουσία που μας έχει δώσει ταυτόχρονα μας δίνει τα δικαιώματα αυτά που μας έχει δώσει, ταυτόχρονα μας δίνει και κάποιες υποχρεώσεις. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε από το μυαλό μας, να μην το βγάζουμε. Μην μένουμε μόνο στην εξουσία που έχουμε, αλλά και στην υποχρέωση που έχουμε. Και ποια είναι η υποχρέωσή μας, αδελφοί? Να περπατούμε καθώς εκείνος περιπάτησε. Οφείλουμε να περπατούμε καθώς εκείνος περπάτησε. Και αν δεν το κάνω, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο άνθρωπος δεν στέκεται στις υποχρεώσεις του, δεν μπορεί να διεκδικήσει και τα δικαιώματά του. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα στην καρδιά μας αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένας αντίδικος, αδελφοί. Στις πνευματικές δυνάμεις δεν είναι μόνο οι άγγελοι οι οποίοι είναι γύρω-γύρω και μας φιλάνε και ευχαριστούμε τον Θεό. Στις πνευματικές δυνάμεις
Δεν είναι μόνο το Πνεύμα το Άγιο το οποίο σφράγισε εμάς. Το Πνεύμα το Άγιο μας αγόμαστε από εκείνο όταν τον αφήνουμε να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή μας, εκτελώντας, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, μπορεί να ακουστεί λίγο βαριά, εκτελώντας τις υποχρεώσεις μας που είναι γραμμένες μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν δεν τις εκτελούμε, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται, συρρυκνώνεται και δεν αγόμαστε από Αυτόν, γιατί τώρα μια άλλη δύναμη, την οποία ο Παύλος πάρα πολύ καλά εστίασε και μας την έδειξε μέσα στο Ευαγγέλιο, μια άλλη δύναμη μέσα από τα μέλη του σώματός μας βγαίνει, ενδυναμώνει τη σάρκα και η σάρκα υπερισχύει. Και ενώ ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει την εξουσία να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματά του, μην έχοντας εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, πιστεύω με καταλαβαίνετε τι λέω, τις υποχρεώσεις, την εκτέλεση των εντολών του Λόγου του Θεού, μένει απορριμμένος, αδύναμος, όπως έμεινε ο Σαμσόν, που νόμιζε ότι πάντα η δύναμη αυτή του Θεού θα ήταν πάνω του, ότι πάντοτε θα είχε την εξουσία να πετάγεται πάνω, να ελευθερώνεται, να λύνεται, να κατατροπώνει τους Φιλιστέους και να επιστρέφει νικητής. Έτσι νόμιζε. Και αυτό είναι μια μεθοδία του διαβόλου, ο οποίος έχει υπομονή και προσκαρτέρηση κάθε στιγμή. Αγαπητοί αδελφοί, να μην δίνουμε τόπο στο διάβολο. Καμία εξουσία δεν έχει ο διάβολος πάνω στα παιδιά του Θεού όταν εμείς μένουμε υποτεταγμένοι στο θέλημα του Παντοδυνάμου. Όταν εμείς αγιαζόμαστε και καθαριζόμαστε με το αίμα του Χριστού. Όταν εμείς ξυπνάμε το πρωί και στην προσευχή μας λέμε «Κύριε, βοήθησέ μας να εκτελέσουμε τη βουλή τη δικιά σου, απομάκρυνε από εμάς τον διάβολο και τον σατανά και δώσ' μας την εξουσία του παιδιού του Θεού, όπου πατάμε το ίχνος των ποδών μας, να ανήκει σε σένα». Μπορείς να πεις αλληλούια. Μπορείς να πεις ότι να δεις τη ζωή σου σαν έναν τέτοιο μαχητή του Κυρίου. Μπορούμε να δούμε την έσχατη εκκλησία επανδρωμένη με τέτοιους δυνατές μαχητές, όχι δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει ο Κύριος. Μπορούμε να τη δούμε αυτή, την εκκλησία, τη θριαμβεύουσα, την ένδοξη, τη μία, τη μοναδική, την οποία εκκλήθης και εκκλήθηκα και εγώ να είμαι μέλος. Μην ξεχνώντας ότι ετάχθημεν για να υπηρετήσουμε τη βουλή του Θεού και να ενεργήσουμε με την εξουσία που μας δίνει ο Κύριος, εκτελώντας τον βασιλικό νόμο της ελευθερίας. Δόξα! Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Η δύναμη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο αριθμητική. Πρωτίστως είναι πνευματική. Η δύναμη της Εκκλησίας του Χριστού δεν εξαρτάται από αριθμητικά μέλη. Εξαρτάται από ανθρώπους οι οποίοι πήραν απόφαση θανάτου. Μπορείς να πεις αλληλούια. Έχεις πάρει αυτή την απόφαση του θανάτου. Έχεις καταδικάσει τις επιθυμίες σου, τα πάθη σου, τα θέλω σου, τα εγώ σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα. Μάχομαι όμως. Και πιστεύω ότι κανείς εξ ημών δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που θα ήθελε να είναι. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος σήμερα προσπαθεί να διεγείρει το ζήλο μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσπαθεί να διεγείρει την πίστη μας. Ένας άνθρωπος έχει φέρει το γιο του, το μονογενή του, στους μαθητές. Ταράσεται από δαιμόνιο. Και ενώ διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές τις δαιμονικές δυνάμεις, νομίζω ότι στην καθημερινότητά μας
δεν τις έχουμε υπολογίσει και σωστά. Όλος ο κόσμος κοίται εν το πονηρό, αδελφοί, αυτό μας το λέει η Γραφή. Άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Μην οριοποιούμε τίποτα στη ζωή μας. Ως λέον οριόμενος είναι κύκλο και επιθυμεί να καταπιεί εμάς. Όμως δεν έχει καμία εξουσία. Καμία εξουσία δεν είναι δοσμένη σε αυτόν εάν ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν το επιτρέψει. Και εμείς μπορούμε να φωνάξουμε δυνατά, γιατί είμαστε ο λαός του Κυρίου, ότι είμαστε του Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπερισχύσει. Γι' αυτό είναι οριόμενος. Γιατί θα κατακτήσεις αυτό το οποίο επιθύμησε και ποτέ δεν θα λάβει. Όμως μέχρι το τέλος θα είσαι στο στόχαστρό του. Και θα είμαι. Έχει φέρει το παιδί του, το οποίο είναι δαιμονισμένο. Πνεύμα άλαλο. Όπου πιάσει αυτόν, σπαράτει αυτόν, αφρίζει, τρίζει τους δοδόντες αυτού, τον ξηραίνει. Και έφερε αυτό στους μαθητές του, και οι μαθητές του δεν μπορούσανε. Οι μαθητές τους οποίους έχουν φέρει ο Κύριος, ο άνθρωπος αυτός, το παιδί του, έχουν εξουσία να πατάνε πάνω όφων και σκορπίων και επιπάζα τη δύναμη του εχθρού. Τους έχει δώσει ο Κύριος εξουσία να προσεύχονται και να βγαίνουν τα δαιμόνια. Και αυτό το γευτήκανε, το είδανε. Αλλά εκεί μπροστά τους ξαφνικά υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο ισχυρός. Βλέπουν κάτι στο οποίο δεν μπορούν να τον νικήσουν. Γιατί? Τι συμβαίνει? Αγαπητοί αδελφοί, τα πάντα στη ζωή μας γίνονται δια της πίστεως. Και η πίστη μας δεν είναι και αυτή ποσοστική. Είναι όμως πίστη ποιοτική. Είναι μια πίστη η οποία ποτέ δεν πέφτει. Είναι μια πίστη η οποία παραμένει μέσα στη ζωή μας. Και αν όλα παρέλθουν πάνω στο πρόσωπο της γης, ο λόγος του Θεού θα μείνει στον αιώνα. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν εγώ έχω τώρα χτίσει πάνω σε αυτή την αλήθεια, η αλήθεια θα με ελευθερώνει πάντοτε. Εάν δεν με ελευθερώνει, σημαίνει όχι ότι η αλήθεια δεν είναι αλήθεια, αλλά ότι εγώ δεν έχω την πίστη να υπερασπιστώ αυτή την αλήθεια. Ω γενναία άπιστος. Ω γενναία άπιστος. Λέει στους μαθητές τώρα. Ως πότε θέλω είμαι με θυμόν, ως πότε θέλω υπομείνει μας. Ξέρετε, ο ίδιος ο Κύριος, και μου έχει κάνει εντύπωση, λέει, όταν λέει άραγε έρθει ο Κύριος επί της γης, θα βρει την πίστη επί της γης. Και αυτό το λέει ο λόγος του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος έχει κάνει τα πάντα στον άνθρωπο, για να μπορέσει να διατηρήσει ενεργή την πίστη του. Και όμως διερωτάτε, άραγε θα τη βρει? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν, και ως είδε αυτόν ευθύς, το πνεύμα εσπάραξε αυτόν και πεσόν επί της γης, εκυλίε το αφρίζον. Τώρα οι δυνάμεις συγκρούονται. Το πνεύμα το άλαλον αναγνωρίζει ποιος είναι μπροστά του. Και αυτό είναι το λυπηρό, αδελφοί, να κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι ενώ τα πνεύματα αναγνωρίζουν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Ποιος είναι ο Κύριος της δόξης? Γιατί ο εχθρός της ψυχής ετύφλωσε, λέει, τη διάνοια αυτών, για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Και τι να δούνε? Να δούνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αλληλούια. Και ότι πάνω έμπροσθεν αυτού θα κλείνει πάνγονι επουράνιο, επίγειο και καταχθόνιο. Να το καταχθόνιο πνεύμα, το οποίο τον βλέπει και πέφτει κάτω στα γόνατα. Και σπαράζει και αντιδράει
Αλλά ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Κύριο, έχει να κάνει το δικό του έργο. Ρωτάει τον πατέρα, πόσο καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν. Και ο δε είπε, παιδιόθεν. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Ένας πατέρας φέρνει το παιδί του, το οποίο έχει κάποια ηλικία, μπροστά στον Κύριο, στους μαθητές πρώτα και μετά στον Κύριο. Είναι δαιμονισμένο. Και λέει, από πότε είναι έτσι το παιδί σου? Και λέει, παιδιόθεν. Και εδώ, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να διαμοιράσουμε το βάρος το οποίο αναλογεί στους γονείς. Οι γονείς έχουν ένα βάρος. Το παιδί δαιμονίστηκε ενώ είναι παιδιόθεν. Η εξουσία του παιδιού αυτού ήταν στο γονιό του. Κάτι δεν έκανε καλά ο πατέρας. Κάτι συνέβη μέσα σε αυτή την οικογένεια. Δεν έχει ποτέ την εξουσία ο διάβολος. Ούτε την είχε ποτέ. Να πειράξει το δημιούργημα του ανθρώπου, του Θεού, τον άνθρωπο. Παρά μόνο όταν ο άνθρωπος έδωσε τόπο. Και όλα αυτά γίνονται στην ανθρωπότητα. Και όλη αυτή η εξουσία του σκοταδιού που υπάρχει γύρω μας είναι γιατί ο άνθρωπος έδωσε τόπο. Και όταν ο διάβολος πάρει τον τόπο, θα τον καταξουσιάσει. Δεν θα τον αφήσει. Δεν θα σε χωριστεί. Ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι απέναντί μας. Εμείς τον επιτιμούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από την άλλη όμως έχουμε την ευθύνη εν προκειμένου σαν γονείς να διαφυλάξουμε τα παιδιά μας, αγαπητοί αδελφοί, από αυτόν τον ισχυρό πνεύμα του κόσμου, του διαβόλου που πάει να φάει τα παιδιά μας, που πάει να κυριαρχήσει στα νιάτα μας. Και δεν λέω για τον κόσμο έξω, μιλάω για την Εκκλησία του Χριστού. Έχεις ευθύνη λοιπόν, όπως έφερες αυτό εδώ το παιδί και το αφιέρωσες ενώπιον της Εκκλησίας στον Ιησού Χριστό, να του διδάξεις ποια είναι τα όρια του Ευαγγελίου, να του διδάξεις ποια είναι η αλήθεια που ελευθερώνει. Δεν είναι ικανό μόνο να το πηγαίνεις και να το φέρνεις στην Εκκλησία. Το παράδειγμά σου, η στάση της ζωής σου, ο τρόπος που του μιλάς, η διαδικασία την οποία επικοινωνείς μαζί του, το βράδυ όταν θα πρέπει να γονατίζεις για να προσεύχεσαι μαζί με τη γυναίκα σου και μαζί με τον άντρα σου, να σε βλέπουν και να σου ακολουθούν τα παιδιά σου. Κανένας και τίποτα δεν θα μας χαριστεί εάν εμείς δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η θέση μας. Επανέρχομαι στις υποχρεώσεις και δει των γονέων, αδελφοί. Η Εκκλησία κάνει ό,τι μπορεί. Τα Κυριακά εργάζονται. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία μας. Δεν μπαινεύουμε τα γένια μας, πώς το λέει, τα μουσια μας, ξέρω εγώ. Δεν μπαινεύουμε τους εαυτούς μας. Αλλά είναι αλήθεια ότι το έργο του Θεού από πολύ μικρά ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε με τα παιδιά. Εμένα με αξίωσε ο Θεός να έχω το πρώτο Κυριακό. Ξέρετε ποιοι ήταν στο πρώτο Κυριακό? Η Αλεξία, που είναι τώρα 40+, δεν λέω πολλά. Όσοι μπαίνουν στο 40, λέμε 40+. Ο Γιάννης που είναι 40+, ο Ζαφύρογλου. Και κανένα δύο παιδιά. Είναι 40+, έχουν παιδιά τώρα της παντριάς. Η Αλεξία, λέω. Αυτή ήταν το πρώτο Κυριακό. Και από τότε εργαζόμαστε όλοι μέσα σε αυτή τη διαδρομή για να πάρουν τα παιδιά μας τη σωστή σειρά. Όμως με τα λύπης μου, αγαπητοί αδελφοί, μπορώ να ομολογήσω ότι δεν βλέπω από πάρα πολλούς το ενδιαφέρον αυτό για τα παιδιά τους. Δεν μπορεί εσύ να προσεύχεσαι, να προφητεύεις ή να κηρύττεις από αυτόν τον άμβονα και τα παιδιά σου να είναι έξω. Δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Δες το. Εγώ έτσι έβγαινα έξω. Δεν συστήνουμε τα πάλι τους εαυτούς μας, αλλά αδελφοί. Έβγαινα έξω και έλεγα του Γιάννη, Γιάννη, άκου να σου πω, εγώ δεν μπορώ να κηρύξω τώρα μέσα. Και εσύ να είσαι έξω και να κάθεσαι και να παίζεις με τον έναν και τον άλλον. Μαριλένα, εσύ δεν μπορείς να είσαι κάτω στο υπόγειο και να παίζεις κυνηγητό την ώρα που πάνω προσευχόμαστε και η μάνα σου προφητεύει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, είναι ευθύνη που βάζαμε στα παιδιά μας στο ότι είμαστε μέσα στο έργο του Θεού.
Δεν αναλογεί έργο σε αυτά τα παιδιά. Δεν αναλογεί έργο. Η στάση της ζωής τους, η έγκαιρσή τους, το καθισμά τους. Δεν είναι πρότυπο τα παιδιά τα οποία έχουν σύνεση, σοφία, το πώς κάθονται, τα κορίτσια, το πώς μιλάνε, το πώς συμπεριφέρονται τα αγόρια. Δεν είναι ένα δείγμα το πώς έχουν καταλάβει. Αλλά για να το καταλάβουν αυτό, αδελφοί, πρέπει να δουλέψουμε όλοι εμείς που έχουμε παιδιά και εγγόνια ακόμα από πίσω. Αυτό τον άνθρωπο τον βρήκε μια συμφορά. Νομίζετε ότι είναι μακριά να μας βρει μια συμφορά? Όταν ο αντίδικος είναι γύρω μας, πλάι μας, όταν εμείς νομίζουμε ότι το παιδί μας είναι στο σχολείο και εκεί μαθαίνει γράμματα, αλλά εκπαιδεύεται και σε όλα τα άλλα που είναι εκπαιδευμένα τα παιδιά του κόσμου. Ακούμε πράγματα που λένε 12χρονοι και 13χρονοι και μας σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Βλέπουμε κορίτσια τα οποία είναι 15-16 χρονών και τα έχουν κάνει όλα. Ρώτησε ο γιος μου μια συμμαθήτριά της και της είπε, πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Είναι 15 χρονών ο Παναγιώτης. Και του λέει το κορίτσι, δεν πρόκειται να ζω, δεν τη θέλω αυτή τη ζωή. 15 χρονών παιδί. Τι συμβαίνει πίσω από αυτό το παιδί όμως, μέσα σε αυτό το σπίτι? Και καλά ο κόσμος άγεται και φέρεται από αυτό το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μέσα στα δικά μας σπίτια όμως, αργεί να έρθει το κακό? Αργεί να δούμε να μεταμορφώνεται το παιδί μας, το οποίο μπαίνει στη δύσκολη ηλικία, αν δεν είμαστε κοντά του να τον επιμεληθούμε? Αν δεν τον έχουμε διδάξει και τους έχουμε διδάξει ποια είναι η στάση μας μέσα στην εκκλησία και έξω από αυτήν? Γιατί εργάζεσαι, αδελφέ μου, για να κάνεις περιουσία? Αδελφή μου, γιατί εργάζεσαι? Για το Θεαθήνε? Αδελφοί, η κληρονομιά μας είναι τα τέκνα μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η συνέχεια της Εκκλησίας είναι η νεολαία μας. Σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία καυχήθηκε η Εκκλησία, τα έχασε. Μην το χάσουμε κι αυτό. Ας εισπυρωθούμε. Ας αντιληφθούμε τον κίνδυνο τον οποίο υπάρχει ανάμεσα στο λαό του Θεού και ιδιαίτερα στα παιδιά μας. Ας μας διεγείρει και ας μας ξεσηκώσει το πνεύμα του Θεού σε νηστεία και σε προσευχή. Για να φύγει αυτό το πνεύμα ανάμεσα από το λαό του Θεού. Το πνεύμα το κοσμικό. Το πνεύμα του να αρέσω στον εαυτό μου, της αλαζονίας. Του να μοιάζω με τον κόσμο. Να έχω και τον Χριστό. Δεν κάνω αμαρτία. Γιατί να περπατάμε στα όρια, γιατί να είναι τα παιδιά μας στα όρια? Και ξέρετε κάτι, αδερφοί, τι διαπίστωσα εγώ? Διαπίστωσα ότι όσο στα παιδιά μας αμβλύνουμε τα όρια, αυτά θα ζητάνε να αμβληθούν κι άλλο, να τα αμβλύνουν κι άλλο. Όσο εμείς στενεύουμε τα όρια, ίσως μας λυπηθεί ο Θεός και βρούμε χάρη, και όσο τα στενεύουμε τα όρια, μέσα στα όρια του Ευαγγελίου λέω, δεν λέω έξω από τα όρια του Ευαγγελίου, όσο το στενεύουμε αυτό, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχουμε να τα δούμε υγιή πνευματικά ανάμεσα στο λαό του Θεού. Και εσείς νέοι, λάβετε παράδειγμα από τους μεγαλύτερους, οι οποίοι μπήκε ο ζήλος στην καρδιά τους να εργαστούν το έργο του Θεού. Κάντε παράδειγμά σας, όχι αυτά τα οποία συστήνει ο κόσμος. Όμορφες γυναίκες, πλούσιους άντρες, δυναμικές γυναίκες, όχι αυτά. Αλλά τις δούλες του Θεού, οι οποίες υπηρετήσανε και πλύνανε πόδες Αγίων. Γυναίκες οι οποίες αφιερώσανε τη ζωή τους στο να αναστήσουν παιδιά και να τα κάνουν εργάτες. Άντρες οι οποίοι δεν μπήκανε μέσα στις business, αν και τους δόθηκε η ευκαιρία. Δεν καταναλωθήκανε μέσα στο να γίνουν, να πλουτίσουν στον κόσμο αυτό, αλλά δεσμεύσανε τη ζωή τους, υπηρετώντας την Εκκλησία του Χριστού καθημερινά, Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, Σαββάτο. Και ως προς ώρας μπορεί κάποιοι από αυτούς να αισθάνονται ότι κάτι χάσανε. Μη δεσμεύεσαι από τον κόσμο, αδελφέ. Τίποτα δεν έχασες όσο έδωσες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όσο υπηρέτησες στην Εκκλησία του Χριστού, τίποτα δεν έχασες από τα σκύβαλα αυτού του κόσμου.
Αλλά και εσύ, ναι, δες αυτό. Έχεις στους οφθαλμούς σου το πολίτευμα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δουλέψανε, κλάψανε, βγάλαν από τη ζωή τους τα κελεύσματα του κόσμου αυτού και σταθήκανε για να μπορείς εσύ σήμερα να έχεις την αλήθεια στα χέρια σου. Έχετε ευθύνη να κρατήσετε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Νέοι, 20, 22, 25, 28, 30 χρονών, έχετε ευθύνη να κρατήσετε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ψηλά. Ουέ, αν δεν το κάνεις. Γιατί ο Κύριος έρχεται και η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και σήμερα σε καλεί να υπηρετήσεις στο στράτευμα του Κυρίου. Σβήσε το Instagram, σβήσε το Facebook, φύγε μέσα από τα δίκτυα αυτά τα οποία ο διάβολος έχει δέσει και αφιέρωσε στη ζωή σου στο Λόγο του Θεού. Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά τα οποία έχουν πάρει απόφαση και προσεύχομαι πιο πολύ για αυτούς. Πιο πολύ για αυτούς. Και σηκώνονται, αδελφοί, και μιλάνε το Λόγο του Θεού. Και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε να σηκώσει ο Θεός εργάτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην είμαστε επαναπαυμένοι γιατί έχουμε εργάτες. Ο Λόγος λέει ότι οι εργάτες είναι πάντα λίγοι. Να σας πω και κάτι. Δεν σταθήκαμε και ίσως όπως θα έπρεπε να σταθούμε. Και κάποιους εξ ημών ο Θεός θα μας προσπεράσει. Δεν δεσμεύεται ο Θεός επειδή έγινες πρεσβύτερος. Δεν δεσμεύεται ο Θεός επειδή έγινες διάκονος. Ο Θεός δεσμεύεται να σου δώσει καλό βαθμό όταν εσύ θα υπηρετήσεις σωστά το έργο του Θεού και την εκκλησία την οποία σε έθεσε. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.